Καλησπέρα σας. Ζωντανά από την τηλεόραση Τσούκλας. Τι πιστεύετε για αυτό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία? Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι? Αρκετά κακό, για να μην εκτεθώ αλλιώς. Γιατί δεν το λέτε εκτροπή? Γιατί φοβόμαστε τις λέξεις? Και το μαύρο ουσιαστικά που έριξε η ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά η κυβέρνηση για την ΕΡΤ, ήταν ουσιαστικά η προετοιμασία του μαύρου που ετοίμαζε με όλη την ιστορία της φασιστικής αντίληψης που έχει η ομάδα Σαμαρά. Η ακροδεξιά Σαμαρά χτυπάει καθημερινά. Αυτό είναι βέβαιο. Και σήμερα που έγινε αυτό, πρέπει να σας πω ότι ξεπουλιάται ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας και των δικαιωμάτων από την Τρόικα. Η είδηση αυτή βεβαίως το έχει πνίξει αυτό. Ήδη μαθαίνω ότι κόβουν το αγγελιώσιμο. Ήδη μαθαίνω ότι γίνονται θέματα που αφορούν στις συντάξεις. Τώρα αποφασίζονται. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς σε άλλη εποχή θα μπορούσε να είναι πολύ καλός στο ρόλο του Χίτη. Εσείς πώς νιώθετε? Γιατί ήταν κάποιος ο οποίος έζησε στην ΕΡΤ αρκετά χρόνια. Κόβηκε η εκπομπή του έτσι όπως κόβηκε δυστυχώς. Πώς νιώθετε, ποια είναι η ψυχική σας κατάσταση αυτή τη στιγμή για αυτό που συμβαίνει στην ΕΡΤ? Κοιτάξτε, εμάς η εκπομπή κόπηκε και εμείς κερδίσαμε. Γιατί εμείς ξαναεκπέμψαμε τη Μαρλένα, αν θυμάστε καλά. Διότι ήταν η πρώτη παράνομη πράξη που έκανε η κυβέρνηση τότε. Όταν θυμίζω στους τηλεθεατές σας, το θέμα ήταν ο βασανισμός πολιτών, Ελλήνων διαδηλωτών, σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που έλεγαν ότι υπήρξαν βασανισμοί. Τότε μας έκοψαν λοιπόν. Και ουσιαστικά βάσαμε το θέμα που ήρθε μετά για τη δράση Χρυσής Αυγής Σώματος Ασφαλείας. Τότε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δένδιας είπε συγγνώμη από τότε, διότι ζητούσε εξηγήσεις. Και δεν ξέρω, όχι σε εμάς, στον ελληνικό λαό. Και δεν ξέρω αν έκανε και μήνυση τελικά στον Guardian, γιατί τότε απειλούσε για αυτό το θέμα. Θυμίζω. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεν έχω θυμό, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Μπορώ όμως να κατανοώ πλήρως τι μου συμβαίνει. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου οφείλουν να πάρουν θέση. Όχι κομματική θέση, αλλά ουσιαστική πολιτική θέση. Θα δημοσιογραφήσουν για τη δημοκρατία ή θα δημοσιογραφήσουν για τα συμφέροντα? Αυτό παίζεται σήμερα εδώ. Εδώ σήμερα δεν παίζει το θέμα των δικαιωμάτων συνδικαλιστικών των εργαζομένων. Παίζει το θέμα της ελευθεροτυπίας. Εγώ δεν είμαι πια στην ΕΡΤ, ούτε πρόκειται να ξαναέρθω. Όμως είμαι εδώ για να τονίσω ότι ΕΡΤ σημαίνει ελεύθερη ραδιοτηλεόραση, δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και όχι αυτό το πράγμα που έχω ανοίξει κάτω. Δουτού, δουνουτού, δημοσιογραφία με ΜΑΤ. Αν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον ο κύριος Καψής, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συνεχίζει να είναι στη θέση του. Για λόγους αρχής δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί. Τουλάχιστον. Για ευθυξία. Όσο ο Κορεζής αυτοκτόνησε. Ας κάνουν κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Την αξιοπρέπειά τους, τουλάχιστον. Το βασικό θέμα σήμερα είναι η αξιοπρέπεια των πολιτών. Ανδρέα, και δεν μπορεί να μας πατάνε την αξιοπρέπεια. Ανδρέα, θα ήθελα να ρωτήσεις τον κύριο Αρβανίτη. Δεν ήταν καλή πριν. Ανδρέα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αρβανίτη. Σε δύο εβδομάδες μπαίνουν οι νέοι εργαζόμενοι στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Σε δύο εβδομάδες, με ρωτάει η Έλληνα Θεοδόρου, η συνάδελφος, μπαίνουν οι νέοι εργαζόμενοι στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Για ποιους νέους, λέει η κυρία Θεοδόρου, τον κύριο Προκόπη Δουκά? Για την κυρία Χρυστοφιλέα, για ποιους λέει ακριβώς? Δεν καταλαβαίνω. Ήταν οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύαν στην ΕΡΤ. Απολυθήκανε, φύγανε. Θα σας πω κάτι. Συνάδελφος για μένα δεν είναι αυτός που κάνει την ίδια δουλειά με μένα. Συνάδελφος για έναν γιατρό δεν είναι αυτός που παίρνει φακελάκι και αυτός που δίνει τη μάχη στο ΚΑΤ. Γιατροί είναι. Συνάδελφοι δεν είναι. Σήμερα εδώ και μέρες τώρα, πέντε μήνες τώρα, δίνεται η μάχη της αξιοπρέπειας δημοσιογραφίας. Για αυτούς που ήταν στην ΕΡΤ και για αυτούς που δεν είμαστε στην ΕΡΤ. Και για τους πολίτες που είναι εδώ που δεν είναι δημοσιογράφοι. Και ήρθαν να συμπαρασταθούν. Αυτά είναι. Απλά πράγματα είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ήταν ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, επί χρόνια στην ΕΡΤ, με την πρωινή ενημέρωση και αυτός.